Μάλιστα, και να αφήσουμε τα προβλήματα των οικονομικών των Δήμων και να πάμε σε μία πρόταση που, όπως προείπα, εάν υλοποιηθεί, ίσως να είναι μία λύση στην οικονομική κρίση που περνάει η χώρα μας, που περνά ο κόσμος γενικότερα. Να συνδεθούμε με το Βόλο. Εκεί βρίσκεται ο κύριος Γιάννης Γρηγορίου. Καλή σας ημέρα, κύριε Γρηγορίου. Λοιπόν. Καλημέρα, κύριε Αρβανιτίδη. Λοιπόν, κάνατε μια πολύ ωραία πρόταση που υλοποιήθηκε σε μια οργάνωση, σε ένα σύλλογο και έχει να κάνει με τον Οβολό Κέντρο Μελέτης και Τεκμηρίωσης Κοινωνικού Νομίσματος. Δηλαδή, μας επαναφέρετε στις παλιές εποχές της γιαγιάς και του παππού που οι άνθρωποι δεν είχαν χρήματα και όταν ήθελαν να αγοράσουν κάτι, απλά ως αντίτιμο έδιναν κάποιο προϊόν. Αυγά, σκέφτομαι τώρα εγώ, φρούτα ή οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, περίπου. Περίπου. Εξήγησε έτσι. Μας. Καταρχάς, να πω καλημέρα στους τηλεθεατές της ΕΡΤ3. Να πω ότι αυτή η προσπάθεια που κάνουμε στο Βόλο είναι τοπική προσπάθεια. Δηλαδή, είναι μια προσπάθεια που επικεντρώνεται στην περιοχή μας, δεν επεκτείνεται σε εθνικό επίπεδο και έχει να κάνει με αυτό που και εσείς είπατε, έχει να κάνει δηλαδή με ένα δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης και ανταλλαγών και αν θέλετε, βέβαια έχει οπωσδήποτε να κάνει και με την κρίση στην οποία οι περισσότεροι πολίτες βρίσκονται, αλλά έχει να κάνει και γενικότερα με ένα άλλο μοντέλο κοινωνικής οικονομίας. Δηλαδή, αυτό που λέμε ανταλλαγή και αλληλεγγύη, προσπαθούμε να τα συνδέσουμε και να στηρίξουμε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και προβλήματα ανεργίας την ίδια στιγμή. Επομένως, είναι ένα πρότυπο, ένα μοντέλο δηλαδή, το οποίο το δοκιμάζουμε στην πόλη μας. Δεν έχει να κάνει ούτε με το Δήμο, ούτε με κάποιους άλλους φορείς. Είναι ένα μοντέλο δηλαδή, το οποίο ξεκινάει από πολίτες της πόλης μας, εφαρμόζεται σε τοπικό επίπεδο και πιστεύουμε ότι στην εξέλιξή του θα αποτελέσει ένα μοντέλο κοινωνικής ανάπτυξης εφόσον υιοθετηθεί από πολλούς συμπολίτες μας φυσικά. Για να βρει μιμητές αυτό το μοντέλο που εσείς προτείνατε και εφαρμόσατε σε τοπικό επίπεδο στο Βόλο, θα πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ακριβώς τι κάνετε. Εξηγήστε μας λοιπόν. Πρώτα απ' όλα, η σύλληψη, φαντάζομαι, της ιδέας ήταν να βοηθήσετε και να φανείτε αλληλέγγυοι σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Το εξηγήσατε νωρίτερα. Πώς ακριβώς όμως το υλοποιείτε αυτό και το εφαρμόζετε? Σωστά. Αυτό είναι ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο έχει να κάνει ως εξής. Να το πω λίγο απλά για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Καταρχάς, πρόκειται για ένα δίκτυο. Mm-hmm. Άρα, οι εποφελούμενοι είναι μέλη αποκλειστικά του δικτύου. Είναι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι δέχονται να διακινήσουν μεταξύ τους προϊόντα και υπηρεσίες με σκοπό το αμοιβαίο όφελός τους. Άρα, και σαν μέσον αυτών των συναλλαγών ή των ανταλλαγών, αν θέλετε, χρησιμοποιούμε τη λεγόμενη τοπική εναλλακτική μονάδα, το TEM όπως το λέμε εμείς. Είναι μια μονάδα αξιολόγησης του κόστους ή της εργασίας ή ενός προϊόντος που συναλλάσσεται και ανταλλάσσεται μεταξύ των μελών μας. Δηλαδή, ένα παράδειγμα. Αυτή η μονάδα. Πείτε μας ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα. Ωραία, να σας πω ένα παράδειγμα. Εάν κάποιος έχει ένα μεταχειρισμένο προϊόν, το ανεβάζει στο ίντερνετ, διότι όλο αυτό που σας περιέγραψα το δίκτυο είναι ανεβασμένο στο ίντερνετ. Είναι δηλαδή, με εισαγωγικά θα το έλεγα, μια διαδικτυακή τράπεζα αξιών, χρόνου. Κάθε ένας μπορεί να συμμετέχει, είπαμε, είτε προσφέροντας προϊόντα υπηρεσίες, του χρόνου του δηλαδή, ή κάποια προϊόντα τα οποία τα διαθέτει προς τα άλλα μέλη. Τα άλλα μέλη τα οποία ενδιαφέρονται παίρνουν από αυτά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του και πιστώνουν το λογαριασμό του. Είναι κάτι δηλαδή σαν μια τράπεζα, εναλλακτική τράπεζα θα το λέγαμε. Ναι. Το αντίτιμο δηλαδή, για τον έναν και για τον άλλον. Ο ένας δίνει ένα προϊόν. Το αντίτιμο του άλλου που το εισπράττει, τι είναι συνήθως? Είναι ένα άλλο προϊόν, φαντάζομαι. Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Αν εσείς, λόγω χάρη, κύριε Βανίτη, προσφέρετε μια υπηρεσία σαν δημοσιογράφος, ας πούμε, έτσι, πάντα στα μέλη του δικτύου, για να μην παρεξηγηθούμε, έτσι. Ναι. Θα πιστωθεί ο λογαριασμός σας με το αντίστοιχο ποσό που εσείς έχετε ή επιθυμείτε να χρεώσετε την υπηρεσία που προσφέρετε. Σε TEM πάντα.
καμιά σχέση με το ευρώ, για να μην παρεξηγηθούμε. Όταν εσείς έχετε στο λογαριασμό σας 100 μονάδες TEM, μπορείτε στη συνέχεια να τις διαθέσετε όπου εσείς νομίζετε καλύτερα, στα άλλα μέλη του δικτύου εννοείται, θα κάνετε μια έρευνα να δείτε τι άλλο προσφέρετε. Υπάρχει μια λίστα από προϊόντα και υπηρεσίες. Αν εσείς χρειάζεστε να κάνετε μια εργασία στο σπίτι σας ή οτιδήποτε άλλο, να ψωνίσετε ακόμα και καταστήματα, και θα σας πω γι' αυτό. Ωραία, δηλαδή πάμε στη συναλλαγματική ισοτιμία τώρα, εν ολίγης, έτσι, του TEM. Η συναλλαγματική ισοτιμία είναι ένα προς ένα. Ένα προς ένα είναι. Ένα ευρώ, ένα TEM. Ένα προς ένα, αλλιώς δεν θα βρίσκαμε άκρη. Έτσι, ναι. Αυτό διευκολύνει δηλαδή. Αλλά θέλω να σας πω το εξής, ότι αυτό είναι ένα μοντέλο κοινωνικής οικονομίας και μπορεί κανείς να το φανταστεί στην εξέλιξή του. Για την ώρα είμαστε 150 μέλη. Μπορεί να γίνουν 500, ο στόχος είναι να γίνουν 1000. Να μπορεί δηλαδή ένα μέλος του δικτύου να κάνει κάθε είδους συναλλαγή ή ένα μεγάλο μέρος των συναλλαγών του, που κάνει και με το ευρώ εννοείται, διότι αυτό το που λέμε TEM, τοπική εναλλακτική μονάδα, δεν υποκαθιστά το ευρώ, έτσι, δεν έχουμε τέτοιες φιλοδοξίες. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε ευκαιρίες σε ανθρώπους, σε επιχειρηματίες που δεν έχουν άλλες δυνατότητες και άλλες ευκαιρίες να μπουν μέσα στο σύστημα, να μην μείνουν έξω. Διότι ποιο είναι το πρόβλημά μας σήμερα? Η έλλειψη ρευστότητας. Δεν υπάρχουν ευρώ δηλαδή, δεν υπάρχει χρήμα. Άρα αυτό το πράγμα δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους να συμμετέχουν και υπάρχουν μεθοδολογίες και τρόποι που γίνεται αυτό. Είναι αρκετά τεχνικό, έτσι. Δεν είναι τόσο απλό στη σύλληψή του. Για παράδειγμα, μπορώ αν θέλετε να σας πω ένα παράδειγμα. Νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερο να μιλάμε με παραδείγματα. Για να μπορεί να γίνεται πιο αντιληπτό στον κόσμο. Ωραία. Για να μπει κάποιος στο σύστημα, ένας άνεργος λόγω χάρη, ο οποίος θέλει, δεν έχει τι να κάνει, κάθεται σπίτι του και παίρνει το Ταμείο Ανεργίας και προσπαθεί να σκεφτεί λύσεις και τρόπους να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες του. Υπάρχει μια μεθοδολογία που την έχουμε αναπτύξει τώρα, που είναι, το λέμε, κοινοφελή εργασία. Είναι ένας τρόπος δηλαδή να εισάγεται TEM στο σύστημα. Πώς δηλαδή? Παρέχοντας κοινοφελή εργασία κάποιος, είτε σε ιδρύματα, είτε σε χώρους πρόνοιας δηλαδή, είτε για το περιβάλλον, και μια σειρά από τέτοιου είδους εργασίες με ιδρύματα τοπικά κλπ. Είναι ένα πράγμα που το αναπτύσσουμε τώρα και στο επόμενο διάστημα θα έχουμε ένα πλήρη κατάλογο. Ήδη έχουμε δύο αυτή τη στιγμή δράσεις στο ορφανοτροφείο και μια δράση αναδάσωσης. Αυτές οι δύο είναι ανοιχτές, υπάρχουν τεχνικά δελτία, δηλαδή υπάρχει μια προετοιμασία ποιοι μπορούν να συμμετέχουν, με τι αντίτιμο κλπ. Τώρα ξέρετε πράγμα, τι μου φέρνετε στο μυαλό, μεταξύ αστείου και σοβαρού. Εάν αυτό το μοντέλο που προτείνετε, που ακούγεται και από ό,τι όλα δείχνουν είναι αποτελεσματικό, τουλάχιστον μπορεί να μας γλιτώσει από πολλά προβλήματα, εφαρμοστεί ευρέως στην επικράτεια, θα έχει μεγάλο πονοκέφαλο και η Τρόικα και οι τράπεζες και γενικώς όσοι διακινούν τη ρευστότητα στην αγορά. Ο στόχος είναι αυτά τα δίκτυα να αναπτυχθούν σε τοπική κλίμακα. Ο στόχος δεν είναι να γίνουν ένα μεγάλο εθνικό ανταγωνιστικό νόμισμα, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι. Υπάρχουν μια σειρά από τεχνικά και θεσμικά ζητήματα που εμείς εδώ δεν θέλουμε ούτε να μπούμε σε μια διαδικασία έτσι, κόντρας ή οτιδήποτε. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να κινητοποιήσουμε την τοπική κοινωνία, να δώσουμε τοπικές λύσεις. Και το δίκτυο αυτό να επεκταθεί στην πόλη του Βόλου, στη Μαγνησία. Γι' αυτό και το site υπάρχει του δικτύου ανταπόκριση είναι από τον κόσμο. Υπάρχει φυσικά. Είστε 150 μέλη, φυσικά είπατε. Υπάρχει ανταπόκριση. 150 μέλη και επεκτείνεται, έτσι. Και σας λέω, είναι αρκετά, ξέρετε, πάρα πολλοί άνθρωποι ενδιαφέρονται για αυτό το δίκτυο. Υπάρχουν κάποια ζητήματα, κυρίως επαφής με την τεχνολογία. Πολλοί άνθρωποι δηλαδή, επειδή σε αυτό το πράγμα προϋποθέτει στοιχειώδεις γνώσεις χρήσης της νέας τεχνολογίας. Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Τώρα το αντιμετωπίζουμε. Σκεφτόμαστε λύσεις. Έχουμε ήδη βρει κάποια πράγματα που θα διευκολύνουν ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν εξοικείωση με τη νέα τεχνολογία να το αντιμετωπίσουν. Και νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο. Θα λυθεί και αυτό. Θα το λύσουμε. Εξάλλου, αυτό θέλουμε να είναι κάτι το οποίο αφορά την ίδια την κοινωνία. Να βγει μέσα από τα σπλάχνα της πόλης του Βόλου και να αντιμετωπίζει πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων της. Άντρες ή γυναίκες δηλαδή, είναι τα περισσότερα μέλη σας? Περίπου μισή-μισή. Επειδή είπατε για τεχνολογία και συνήθως οι άντρες έχουν την έφεση να ασχολούνται περισσότερο με την τεχνολογία αποτελεσματικά. Ναι, μισή-μισή είναι. Μισή-μισή. Ναι, ναι.
Μάλιστα. Και φαντάζομαι όλες οι είμαστε αισιόδοξοι. Όλη η κοινωνική διαστρωμάτωση της πόλης. Ναι, μπορεί κανείς να βρει σχεδόν τα πάντα, βέβαια μέσα σε ένα περιορισμένο αριθμό 150 ανθρώπων. Αλλά σας λέω, για να λειτουργήσει αυτό το δίκτυο αποτελεσματικά, έχουν βάλει ένα στόχο μέσα στο επόμενο τριήμηνο, δηλαδή μέχρι τέλος Μαρτίου, να έχουμε 500 μέλη. Ήδη δουλεύουμε εκεί πέρα, είμαστε μια ομάδα εθελοντές φυσικά όλοι μας. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν επαγγελματικά στελέχη εδώ. Το φαντάζομαι. Και ένα συντονιστή που υπάρχει πληρώνεται με TEM. Τα μέλη. Η εναλλακτική μονάδα δηλαδή. Είστε όλοι εθελοντές. Τα μέλη πληρώνουν κάποια συμμετοχή, όμως. Όχι, δεν πληρώνουν καμιά συμμετοχή. Τίποτα. Απλά. Όχι, δεν πληρώνουν συμμετοχή. Σίγουρα όχι σε ευρώ. Γίνεται κάποιο μέλος απλά και εύκολα. Μπορεί να μπει στη διεύθυνση που σας είπα. Αν θέλετε πείτε, να την πείτε ξανά τη διεύθυνση. Ναι, είναι www.tem, όπως το ακούτε δηλαδή, tem.magnesia.gr. Βέβαια, να επαναλάβω ότι αυτό αφορά κατοίκους της Μαγνησίας. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να γίνω μέλος, ας πούμε, που ζω Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να γίνετε μέλος, αλλά τα ωφέλη που θα έχετε δεν θα είναι τόσο μεγάλα, διότι μένετε λίγο μακριά. Mm-hmm. Έτσι. Το πιο καλό θα ήταν στη Θεσσαλονίκη να ξεκινήσει μια αντίστοιχη προσπάθεια από κάποιους ανθρώπους. Είμαστε διαθέσιμοι να μεταφέρουμε τεχνογνωσία και την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει σε αυτό το τετράμινο που δουλεύουμε. Και θα θέλαμε σε κάθε πόλη, αν είναι δυνατόν, να αναπτυχθούν αντίστοιχα δίκτυα και αυτό το πράγμα να πάρει μια τέτοια μορφή μεγάλη, δηλαδή ώστε να δώσουμε λύσεις στα πραγματικά προβλήματα ανθρώπων που αντιμετωπίζουν τη δυσκολία σήμερα. Ωραία. Κύριε Γρηγορίου, στο μέλλον και θεωρητικά σήμερα. Μακάρι να αποτελέσετε ένα σημαντικό προπομπό για ανατροπές και αλλαγές που θα βοηθήσουν τις τοπικές κοινωνίες πάνω απ' όλα, έτσι. Και ειδικά σε αυτό το νοσηρό κλίμα όλων αυτών των μηνών που ζούμε και στη χώρα και διεθνώς, σχετικά με την οικονομία εννοείται. Κάνετε καλά και το λέτε αυτό. Η ψυχολογία των ανθρώπων βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Εντάξει, ίσως οι προτάσεις πάντα να είναι επικερδείς για όλους μας. Κάνετε καλά και το λέτε αυτό, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρώτον, οι άνθρωποι να ξέρουν ότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Δεύτερον, ότι η δική τους συμμετοχή και η δική τους καθημερινή προσπάθεια είναι μέρος της λύσης. Δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από τους άλλους. Πρέπει δηλαδή να κάνουμε πράγματα, να είμαστε θετικοί. Σίγουρα δεν είναι εύκολο, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Παρ' όλα αυτά όμως δεν μπορούμε να σταθούμε αμέτωχοι, δεν μπορούμε να σταθούμε αρνητικοί και δεν μπορούμε να κλαίμε τη μοίρα μας συνέχεια. Έτσι. Μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Έχει δείξει η εμπειρία και σε άλλες χώρες ότι οι άνθρωποι, οι πολίτες μπορούν να κάνουν πράγματα. Και πρέπει, είναι τώρα μια ευκαιρία, τώρα που βιώνουμε και αν θέλετε και αυτή τη δύσκολη κατάσταση, να αποδείξουμε και στους εαυτούς μας και σε όλους τους άλλους που είπατε, ότι η χώρα αυτή έχει ιδέες, έχει ανθρώπους και έχει τη δύναμη να πάει μπροστά. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Καλή επιτυχία σε αυτή την πρωτοβουλία. Καλές δράσεις να έχετε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και θα σας παρακολουθούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή χρονιά.